καλωσορίσω στην Ελλάδα. Ευχαριστούμε, να είστε καλά. Πάντα είναι τιμή και χαρά για μας να σας έχουμε στην Ελλάδα, τους Έλληνες του εξωτερικού. Και με την ευκαιρία του αφιερώματος που κάνει το Hermes Sports στις Ακαδημίες του Ολυμπιακού, πείτε μας λίγα λόγια για την προσπάθεια που κάνει στο Σικάγο, τόσο μακριά από την Ελλάδα, αλλά ουσιαστικά τόσο κοντά. Έτσι. Ξεκινήσαμε πριν 4 χρόνια τις Ακαδημίες του Ολυμπιακού στο Σικάγο, με την προϋπόθεση να βοηθήσουμε τα παιδάκια να παίζουν ποδόσφαιρο, αλλά και πιο πολύ για την αγάπη μας για τον Ολυμπιακό. Γεννήθηκα Ολυμπιακός εγώ. Τα παιδιά μου είναι Ολυμπιακοί, η Έτζελα είναι Ολυμπιακός. Ήταν κάτι νομίζω που έλειπε από τους ομογενείς του Σικάγου, αλλά και άλλες φυλές οι οποίες παίζουν ποδόσφαιρο. Άρχισε η διαδικασία πριν 5 χρόνια. Είμαστε μαζί ο εαυτός μου και η Έτζελα που αρχίσαμε αυτή τη διαδικασία με τον Ολυμπιακό. Πήραμε την Ακαδημία του Ολυμπιακού το Σεπτέμβριο του 2011. Μια αντιπροσωπεία του Ολυμπιακού ήρθε στο Σικάγο. Ο κύριος Νάνος, ο κύριος Παύλου, ο κύριος Αμανατίδης, ο κύριος Ζελενίτσας, οι οποίοι κάναν την έναρξη στην Ακαδημία εκεί. Αυτό μας έδωσε τη δυνατότητα, για πρώτη φορά νομίζω στην ιστορία του Σικάγου, να έχει μια επαγγελματική ομάδα, Ακαδημία της, στην Αμερική. Υπάρχουν πολλές ομάδες εκεί, οι οποίες έχουν κάποια σχέση με ομάδες επαγγελματικές από την Ευρώπη, αλλά δεν είναι οι κανονικές ακαδημίες τους. Το καλό είναι φυσικά να είσαι η Ακαδημία του Ολυμπιακού, της μεγαλύτερης ομάδας της Ελλάδος, ότι σου δίνουν τα προπονητικά που χρειάζεσαι, όλο το υλικό που χρειάζεσαι. Και αυτό είναι κάτι το καλό νομίζω, γιατί βοηθάει πολύ να αναπτυχθεί στο ποδόσφαιρο στην Αμερική. Και έτσι ήταν ένας ο λόγος που το κάναμε, να βοηθήσουμε τα παιδάκια, και πιστεύαμε ότι μπορούσαμε να το κάνουμε και μόνοι μας, αλλά φυσικά με τη βοήθεια του Ολυμπιακού θα γινόταν το έργο μας πολύ πιο εύκολο και πολύ καλύτερο. Πόσα παιδάκια έχετε αυτή τη στιγμή στην Ακαδημία? Έχουμε περίπου 280 παιδάκια. Από τα 280 παιδάκια, τα 220 είναι ηλικίας από 7 χρονών μέχρι 17 χρονών. Και έχουμε 60 παιδάκια τα οποία τα έχουμε σαν το φυτώριο στην ομάδα μας, στην Ακαδημία. Από 3 χρονών αρχίζουν μέχρι 6 χρονών. Πώς είναι η εμπειρία να ασχολείστε με παιδάκια, να τους μαθαίνετε ποδόσφαιρο, να τα βλέπετε την αγάπη τους για την Ελλάδα από κοντά? Η εμπειρία είναι φοβερή, όχι μόνο γιατί έχουμε καταφέρει και έχουμε φέρει τον Πειραιά στην Αμερική, στο Σικάγο. Και τα παιδάκια δεν μαθαίνουν μόνο ποδόσφαιρο, αλλά μαθαίνουν και την ελληνική κουλτούρα, την κουλτούρα του Ολυμπιακού, τα πάντα για τον Ολυμπιακό και την αγάπη τους. Μεταφέρουμε την αγάπη του Ολυμπιακού στο Σικάγο και στην Αθήνα. Τι σας λένε τα παιδάκια? Πείτε μου κάτι που λέγατε πριν, κάποιες ατάκες έτσι που είναι πολύ όμορφες να ακουστούν. Τι σας λένε γενικά? Τα παιδάκια είναι πολύ ενθουσιασμένα, γιατί είναι αληθινό. Τα 10 παιδάκια που ήρθαν εδώ τώρα για το camp είναι μια εμπειρία πολύ αληθινή για αυτά. Και λένε διάφορα, όπως τι είχε πει. Λένε, ξέρω εγώ είμαι καλύτερος από το Μέση, λέει ο ένας, γυρίζουν, ο άλλος λέει πώς κάνεις τρίπλες έτσι. Δηλαδή, σε αυτή την ηλικία βλέπεις ότι τα παιδάκια συμπεριφέρονται διαφορετικά. Άμα είναι μέρος μιας ακαδημίας, από ό,τι συμπεριφέρονται, ας πούμε, να παίζουν το ποδόσφαιρο της γειτονιάς, άμα το πούμε έτσι. Και σε αυτό το χώρο που είναι εδώ στο Ρέντι, σε μια ακαδημία όπως είναι, τους δίνει την εμπειρία αυτή και γίνονται φίλοι πιο πολύ με τα άλλα τα παιδάκια και μπορούν και κάνουν αυτές τις ατάκες ανάμεταξύ τους. Εντάξει, είναι στην ηλικία που είναι τα παιδάκια και είναι πολύ όμορφη αυτή η ηλικία να είναι και να κάνουν αυτά. Αποκτούν και φιλίες, όπως είδαμε και τώρα μέσα σε λίγες μέρες. Έχουν τα παιδιά αποκτήσει φιλίες και δεν μιλάνε πάρα πολύ καλά τα ελληνικά, αλλά είναι πολύ ενθουσιασμένα που είναι ανάμεσα. Ναι. Τα βοηθάτε και να μένουν και κοντά στην Ελλάδα, έτσι. Έτσι, ναι. Πράγμα πολύ σημαντικό. Είναι, όπως είπαμε, τα παιδάκια. Έχουμε Έλληνες ποδοσφαιριστές οι οποίοι είναι στην Ακαδημία. Φυσικά έχουμε και παιδάκια τα οποία δεν είναι Έλληνες, αλλά προσπαθούμε να τους μάθουμε ελληνικά. Όπως μαθαίνουν ελληνικά εδώ, προσπαθούν. Αλλά πιο πολύ για τους Έλληνες ποδοσφαιριστές, τα παιδάκια που είναι στην Ακαδημία. Είμαστε κι εμείς ένας τρόπος να δείξουμε και στον Ελληνισμό, στον απόδημο Ελληνισμό της Αμερικής, ένας τρόπος δικός μας να βοηθήσουμε κι εμείς να βοηθήσουμε να μείνει
ο ελληνικός χαρακτήρας, να μείνει όλα αυτά που έχουν να κάνουν με τον ελληνισμό, να προσπαθήσουμε να τα φέρουμε και αυτά τα παιδάκια, γιατί δυστυχώς, θα το πω έτσι, δυστυχώς δεν ξέρω αν είναι η λέξη σωστή, δυστυχώς ή όχι, αλλά υπάρχουν πολλές γενναίες τώρα που είναι στην Αμερική και είτε το θέλουμε είτε όχι, μερικά πράγματα ξεχνιούνται. Και προσπαθούμε εμείς σαν Έλληνες να τα κρατήσουμε αυτά και πιστεύω ότι μέσω του αθλητισμού, μέσω της μπάλας φυσικά που είμαστε εμείς, ότι βοηθάμε και εμείς με το μέρος μας να κρατήσουμε αυτά τα στοιχεία σαν Έλληνες. Ο κύριος Γιάννης Κοσμάς και η κυρία Άντζελα Κοσμά τα τελευταία χρόνια κάνουν μια πολύ σημαντική προσπάθεια στο Σικάγο με τις Ακαδημίες του Ολυμπιακού στο Σικάγο. Μια προσπάθεια σημαντική τόσο αγωνιστική όσο και κοινωνική, τόσο για τον Ολυμπιακό, για την ομάδα του Ολυμπιακού, όσο και για την Ελλάδα την ίδια. Βέβαια, όλα αυτά με την πολύ σημαντική συμπαράσταση της διοίκησης του Ολυμπιακού. Πάμε εμείς να μάθουμε λίγα περισσότερα πράγματα για την Ακαδημία του Ολυμπιακού στο Σικάγο. Κάνουμε και πολλές άλλες δραστηριότητες που δεν είναι ποδοσφαιρικές, όπως παρέλαση 25 Μαρτίου, τα παιδιά συμμετέχουν στην παρέλαση, φοράνε τη φανέλα του Ολυμπιακού. Περπατάμε, παρελάζουμε με όλα τα παιδιά των άλλων σχολείων, την Ομογένεια στο Σικάγο. Και αυτή η εμπειρία για αυτά είναι πολύ σημαντική, γιατί νιώθουν κοντά στην Ελλάδα, ένας τρόπος να νιώθουν κοντά στην Ελλάδα. Άλλες δραστηριότητες που φέρνουν μαζί τους γονείς, επειδή έχουμε διαφορετικά σε διαφορετικές πόλεις που είναι οι ομάδες, φέρνουμε τις ομάδες μαζί, τα παιδιά μαζί, τους γονείς μαζί. Ναι. Και επειδή μιλάμε και για μπάλα, όλα αυτά βέβαια μακριά από τα οπαδικά, έτσι. Ναι. Δεν υπάρχουν τέτοια στην Αμερική. Νομίζω ότι κάθε γονέας βλέπει την Ακαδημία του Ολυμπιακού κάτι το οποίο μπορεί να δώσει και να στο παιδί του. Όταν αρχίσαμε την Ακαδημία πριν 4 χρόνια, μερικοί οπαδοί δεν ήταν οι γονείς δεν ήταν Ολυμπιακοί. Ήταν από διαφορετικές ομάδες οι οποίοι ήρθαν και φέρανε τα παιδιά τους για αυτό το λόγο. Να μάθουν τα παιδιά τους ποδόσφαιρο. Γιατί ξέρουν, ας πούμε, ότι άμα έχεις σωστούς προπονητές, άμα έχεις τη δυνατότητα να είσαι, φυσικά να έχεις κάποιον σαν τον Ολυμπιακό, να σε συμπαραστέκεται και να έχεις τα προπονητικά, το υλικό του Ολυμπιακού, δεν θέλουν τίποτα άλλο, δεν σε ενδιαφέρει αυτό καθόλου. Νομίζω αυτό που είπατε, ότι χωρίς ουσιαστικά τη βοήθεια του Ολυμπιακού και την οργάνωση που έχει αυτό το σωματείο, σας έχουν κάνει λίγο, ας πούμε, να μου επιτρέψετε να πω τη δουλειά λίγο πιο εύκολη, έτσι. Φυσικά, ναι. Είναι ένα πράγμα το οποίο μας έχει, εμένα με έχει εκπλήξει πολύ, δηλαδή, ο Ολυμπιακός από αυτή την πλευρά, ότι ό,τι λένε γίνεται πράξη. Και μας έχει κάνει τρομερά εύκολη αυτή τη δουλειά, γιατί θα σηκώσουμε το τηλέφωνο, θα στείλουμε ένα email ή ερχόμαστε εδώ όπως είμαστε τώρα. Μπορούμε να δούμε τα παιδάκια που κάνουν τις προπονήσεις. Όλα αυτά, όλες αυτές τις προσβάσεις, όλα αυτά που μας δίνουν είναι κάτι το οποίο άλλοι συλλόγοι στην Αμερική δεν το έχουν και μας βοηθάει πολύ, όχι μόνο από την οργάνωση και από προπονητικής, που είναι το πιο βασικό. Υπάρχει κάποιο, έχετε λάβει από τον Ολυμπιακό κάποια αίσθηση ότι υπάρχει κάποιο ιδιαίτερο ενδιαφέρον για κάποιο συγκεκριμένο παιδάκι από την Ακαδημία? Δεν έχουμε φέρει, τα τελευταία 4 χρόνια δεν έχουμε κάνει τίποτα πρόσβαση στον Ολυμπιακό με τέτοια ιδέα ακόμα. Φυσικά, εμείς σαν Ακαδημία πάντα κοιτάμε, η δουλειά μας είναι να κοιτάμε για τέτοια παιδάκια και το καλό είναι να είσαι στο Σικάγο, είναι ότι το Σικάγο έχει τόσες πολλές εθνότητες, οι οποίοι μιλάς για Μεξικανούς, από την Αργεντινή, από τη Βραζιλία, Αμερικανούς, Έλληνες. Υπάρχουν τόσες πολλές εθνότητες, οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα και είναι πολύ καλοί παίκτες. Απλά εμείς, σαν Ακαδημία, κοιτάμε. Όταν θα έρθει η σωστή ώρα, θα γίνει και αυτό. Φαντάζομαι είναι όνειρο των παιδιών, έτσι, να παίξουν με τη φανέλα του Ολυμπιακού ή ακόμα και με τη φανέλα της Εθνικής Ομάδας. Είναι μακρινό όνειρο, αλλά είναι ο στόχος. Ναι, είναι πάντα όλα τα παιδάκια. Φυσικά που θα έρθουν στην Ακαδημία, ο πρώτος στόχος είναι αυτός. Τώρα, τι είναι ρεαλιστικό για αυτά, είναι κάτι το διαφορετικό, ας πούμε, στην Αμερική. Γιατί είναι λίγο διαφορά. Εντάξει, τα παιδάκια εδώ στην Ελλάδα γεννιούνται, ζουν το ποδόσφαιρο, αυτό παίζουν. Εντάξει, υπάρχουν και άλλα αθλήματα, αλλά πιστεύω ότι το ποδόσφαιρο είναι αυτό που παίζουν όλα τα παιδάκια. Στην Αμερική υπάρχουν πολλά διαφορετικά αθλήματα και είναι λίγο. Σε εμάς, δουλειά μας, να τα μάθουμε για το ποδόσφαιρο όσο μπορούμε πιο πολύ, να τα σπρώξουμε προς το ποδόσφαιρο, γιατί αυτό αγαπάμε και θέλουμε να κάνουμε. Και με αυτά έρχονται και τα υπόλοιπα.
δηλαδή η αγάπη για το ποδόσφαιρο πρώτα. Αυτό είναι που πρέπει να τα μάθουμε πρώτα όλα τα παιδάκια, να αγαπούν το ποδόσφαιρο. Και αυτό αγαπήσουν το ποδόσφαιρο, τα υπόλοιπα, αυτά τα όνειρα που λέτε, όλα αυτά θα έρθουν με τη σειρά τους. Όπως είπαμε και στην αρχή, το έργο δεν είναι μόνο αγωνιστικό για τη σχολή του Ολυμπιακού Σικάγο, είναι και κοινωνικό. Πάμε να δούμε, να ακούσουμε τι μας λέει ο κύριος Γιάννης Κοσμάς και η κυρία Άντζελα Κοσμά για αυτό το θέμα. Έχουμε παιδάκια τα οποία, όπως είπαμε, από διαφορετικές εθνότητες, οι οποίες δεν έχουν μερικές δυνατότητες όπως έχουν άλλοι. Οι γονείς, οι παιδάκια, τα οποία το έχουμε δει και σήμερα στην Ακαδημία, τα οποία τα βοηθάμε αυτά τα παιδάκια να κάνουν ακριβώς αυτό που είπατε, να φύγουν από αυτά τα κακά στοιχεία που μπορεί να έχουν, οι κακές φιλίες που μπορεί να έχουν, όλα αυτά, και πιστεύω ότι κάνουμε και αυτή τη δουλειά. Είναι κάτι που πρέπει, σαν Ακαδημία πρέπει να τα κάνουμε όλα αυτά. Τα βλέπουμε τα παιδάκια σαν γονείς, έτσι. Είμαστε, όπως λέει και ο Ολυμπιακός, είμαστε όλοι μια οικογένεια. Δεν είμαστε μόνο οικογένεια στο Ρέντι, στο Σικάγο, σε όλες τις Ακαδημίες σαν Ολυμπιακός, αλλά είμαστε οικογένεια σε αυτά τα παιδάκια και στους γονείς μαζί. Γιατί μεγαλώνουμε μαζί τους. Και όλη αυτή η διαδικασία είναι αληθινό. Τώρα τα παιδιά που ήρθαν εδώ και παίξανε στο γήπεδο, εδώ στο Ρέντι, πήγανε σήμερα στο Καραϊσκάκι. Είναι μια αληθινή εμπειρία που ναι, ότι αυτή η στόχη είναι κάτι που μπορεί να γίνει. Είναι πολύ σημαντικό για αυτά. Είναι πολύ σημαντικό όντως να παίζουν σε ένα γήπεδο, ακόμα και σε προπονητικές εγκαταστάσεις, αλλά βλέποντας το σήμα του Ολυμπιακού, βλέποντας όλη αυτή την οργάνωση. Ναι. Είναι πολύ σημαντικό για αυτό. Ναι, είναι. Έχουν τα παιδάκια, ας πούμε, πατήσανε το πόδι του στο γήπεδο και είδανε το γρασίδι κάτω και λένε, δεν είχαν ξαναδεί τέτοιο πράγμα. Και λένε, αμέσως καταλάβανε ότι είχαν να κάνουν με κάτι το διαφορετικό. Ναι. Αμέσως το βλέπεις στα μάτια τους. Το χαϊδεύανε μερικά από αυτά. Δηλαδή είναι κάτι τέτοια πράγματα τα οποία αυτές οι εμπειρίες, και αυτό ήταν, όπως είπαμε, ο στόχος, εντάξει, για τα camps εδώ, αλλά ήταν αυτές οι εμπειρίες που θα πάρουν αυτά τα παιδάκια, που έχουν τις δυνατότητες να έρθουν, να τις φέρουν πίσω σε αυτά τα παιδάκια που δεν είχαν τη δυνατότητα να έρθουν. Τις οποίες μπορεί θα τα κάνω και πιστεύω ότι του χρόνου και τις επόμενες χρονιές να είναι ακόμα καλύτερα και να φέρουμε ακόμα και άλλα παιδάκια στα κάμψα εδώ στον Ολυμπιακό. Πείτε μας και λίγο τώρα για την επίσκεψη σας εδώ συγκεκριμένα. Με πόσα παιδιά έχετε έρθει, ποιος είναι ο σκοπός? Έχουμε έρθει με 10 παιδάκια από διαφορετικές ηλικίες, από ηλικίες 9 χρόνων μέχρι 14 χρονών. Είναι, όπως είπα, 10 παιδάκια. Τον Ιούλιο έχουμε τα camp του Ολυμπιακού στο Σικάγο, της σχολής του Ολυμπιακού στο Σικάγο, και πρέπει να διευκρινιστεί ότι δεν αφορά μόνο τους κατοίκους του Σικάγο ή τους Έλληνες, αφορά και κατοίκους έξω από το Σικάγο, έξω από την Αμερική, από τον Καναδά. Υπάρχουν ήδη παιδιά από τον Καναδά. Πάμε να ακούσουμε λίγα πράγματα για αυτό το camp που έρχεται τον Ιούλιο. Ο σκοπός μας ήταν φυσικά πρώτα απ' όλα τα παιδάκια αυτά να πάρουν αυτές τις εμπειρίες, όπως είπαμε, και να τις φέρουν πίσω στην Ακαδημία μας στο Σικάγο. Και ο δευτερεύον σκοπός ήταν για μας, από οργάνωση, να δούμε πώς γίνονται τα camps εδώ στον Ολυμπιακό. Και φυσικά ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Ολυμπιακό με την πρόσβαση μας έχουν δώσει εδώ κάθε μέρα να είμαστε με τους προπονητές, να παίρνουμε τα βίντεο που θέλουμε για τις ασκήσεις, όλα αυτά που χρειάζονται. Αλλά πιο πολύ για να δούμε πώς γίνονται τα camps, έτσι ώστε να κάνουμε τα δικά μας camps στο Σικάγο, στα τέλη Ιουλίου, από 27 Ιουλίου μέχρι 31 Ιουλίου, ο οποίος σκοπεύουμε να κάνουμε αυτά τα camps με τις προδιαγραφές που έχει ο Ολυμπιακός εδώ. Αλλά όχι μόνο αυτό, αλλά και με τη βοήθεια του Ολυμπιακού πάλι, γιατί είπαμε κάνουν πράξη αυτά που λένε, ότι θα φέρουμε προπονητές από τον Ολυμπιακό στο Σικάγο να μας βοηθήσουν να κάνουμε τα camps. Πείτε μου τώρα, πού μπορεί κάποιος να σας βρει, στο ίντερνετ ή στο Σικάγο? Έχουμε ιστοσελίδα. Η ιστοσελίδα μας είναι olympiakoschicago.com και ο καλύτερος τρόπος να μας βρει είναι να μπει στη σελίδα και στο contact μπορεί να μας στείλει ένα μήνυμα και εμείς αμέσως θα τους απαντήσουμε. Υπάρχει κάποιο Facebook page, κάποιο? Στο Facebook είναι facebook.com/Ολυμπιακό Σικάγο. Mm-hmm. Ναι, υπάρχει όμως, αλλά είναι όλα αυτά που σου είπε η Άντζελα στην ιστοσελίδα. Υπάρχουν όλες αυτές οι προσβάσεις για το ίντερνετ. Και βέβαια η πρόσβαση είναι ελεύθερη για κάθε ηλικίας παιδί.
Ναι, ναι, όπως είπαμε. Ναι, ναι, κάθε οπαδικών ακριβώς. Φρονημάτων. Ναι, βεβαίως. Τα camps, είναι από, όπως είπαμε, τα αρχίζουμε από 3 χρονών μέχρι 17 χρονών τα camps. Είναι λίγο διαφορετικά από την εδώ, αλλά τις ηλικίες, οι μικρότερες ηλικίες που έχουμε, έχουμε προπονητές στο Σικάγο, οι οποίες θα βοηθήσουν με αυτά, αλλά είναι για όλους. Ναι. Σας πάω τώρα σε ένα άλλο κομμάτι, λίγο να... σαν η Ελλάδα περνάει λίγο δύσκολες εποχές, έτσι. Έχετε έρθει στην Ελλάδα τώρα, θέλω να μου πείτε λίγο τα συναισθήματα των Ελλήνων, ειδικά στην περίοδο για την Ελλάδα που περνάει δύσκολα. Υπάρχει... Κοιτάξτε να δείτε, σαν Έλληνες, εμείς πάντα θέλουμε να βοηθήσουμε την Ελλάδα και γι' αυτό είμαστε εδώ, να σας πω την αλήθεια. Δηλαδή, το θεωρούμε ότι είναι κάτι το οποίο πρέπει να το κάνουμε, να συμπερασταθούμε στην Ελλάδα σε τέτοιες. Αυτές είναι στιγμές που πρέπει να συμπεραστέκεσαι στον διπλανό σου. Δεν είναι μόνο στις καλές στιγμές, είναι και στις κακές στιγμές. Ο τρόπος μας εμάς φυσικά είναι όχι μόνο σαν Έλληνες να το κάνουμε, αλλά να κάνουμε και τους άλλους να το καταλάβουν αυτό, όπως έχουμε πει και σε άλλες οικογένειες των Αμερικανών να έρθουν μαζί μας. Φυσικά υπάρχουν οι αντιδράσεις, γιατί υπάρχουν πολλά από τα οποία λέγονται για την κατάσταση τώρα και τι ακούει ο καθένας. Ένας Αμερικανός θα ακούσει κάτι το διαφορετικό από ό,τι ακούσει ένας Έλληνας. Και εμείς, σαν Έλληνες, προσπαθούμε να τους δώσουμε να καταλάβουν ότι παρόλο που υπάρχουν. Που αυτά που λέγονται στην τηλεόραση, που ακούνε στο ραδιόφωνο, ό,τι ακούνε, ότι πρέπει να έρθουν στην Ελλάδα, να το δουν μόνοι τους, να καταλάβουν πώς είναι όλα γύρω τους και θα την αγαπήσουν την Ελλάδα. Αλλά και με αυτό είναι κάπως πάλι ο τρόπος μας να τους δείξουμε ότι μπορεί οι στιγμές να είναι δύσκολες, αλλά τότε μπορείς να βοηθήσεις το διπλανό σου και να τους δώσεις την παράστασή σου. Και έτσι εγώ το πιστεύω, δηλαδή, εμείς να είμαστε εδώ, αυτό κάνουμε, να πούμε ότι περνάμε δύσκολες στιγμές, αλλά πιστεύουμε ότι το αύριο θα είναι καλύτερο. Έτσι, μας σαν Έλληνες, ναι. Έτσι, έτσι, ναι, αλλιώς, ναι. Πάντα έτσι. Ο λόγος για να αγαπήσουμε την Ελλάδα... Οι λόγοι είναι πάρα πολλοί, δεν είναι μόνο ένας. Ένας από αυτούς είναι ότι έχουμε μια πανέμορφη χώρα, με πολύ μεγάλη ιστορία. Και ένας λόγος που τα παιδιά που ήρθαν εδώ, τα σημερινά παιδιά, τα 10 παιδάκια, πήγαν στην Ακρόπολη, πήγαν στον Παρθενώνα. Αυτά που έχουν μάθει στο σχολείο τώρα για αυτά είναι πολύ ζωντανά. Και γυρνώντας πίσω στο Σικάγο, στην Αμερική, θα μπορούν να μεταφέρουν αυτόν τον ενθουσιασμό και να πούνε και στα άλλα παιδάκια και στους γονείς. Και έτσι ευχόμαστε ότι θα γίνει κάτι τέτοιο και του χρόνου θα έχουμε διπλασιαστεί. Είναι διαφορετικά όταν το βλέπεις, το διαβάζεις στην εφημερίδα, το βλέπεις στην τηλεόραση. Είναι τελείως διαφορετική εικόνα. Δηλαδή, ένας Αμερικανός σήμερα το βλέπει, θα πάω στην Ελλάδα να κάνω τι, θα πάω, θα με σκοτώσουν, ξέρω, κάτι τέτοιο θα πούνε, έτσι. Δεν είναι έτσι. Αυτός είναι ένας τρόπος να τους δείξεις ότι είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Ναι, δεν λέμε ότι είναι όλα καλά, μέλη γάλα, αλλά δεν είναι όπως τα μερικοί τα παριστάνουν. Μα και οι γονείς που έχουν έρθει για πρώτη φορά στην Ελλάδα, που είναι από την Αμερική, είναι τόσο ενθουσιασμένοι που λένε ότι θα γίνει κάθε χρόνο αυτή η επίσκεψη στην Ελλάδα. Προλάβατε αυτό, ήθελα ναι. Να ρωτήσω. Οι ξένοι, οι μη Έλληνες, τι λένε που έχουν μαζί σας? Κοιτάξτε να δείτε, υπάρχουν πολλοί ξένοι που πάνε σε πολλές χώρες που δεν έχουν έρθει η Ελλάδα. Αλλά όταν έρχονται και λένε, ξέρω εγώ, το καλύτερο μέρος του κόσμου που έχουν πάει είναι η Χαβάη, ξέρω εγώ, κάτι τέτοιο. Μέχρι να έρθουν στην Ελλάδα, όταν έρχονται στην Ελλάδα, όταν μπαίνουν μέσα στην κουλτούρα του Έλληνα και της Ελλάδας, αλλάζουν όλα. Για κάποιο λόγο αλλάζουν όλα. Και γίνεται αυτό που είπε η Άντζελα, το οποίο μετά το βλέπουν σαν δεύτερο σπίτι τους. Λένε μετά, τελείωσε. Κάθε χρόνο θα το κάνουμε αυτό τώρα, γιατί αισθάνονται, τώρα τα έχουν δει μόνοι τους. Νομίζουν ο καλύτερος τρόπος. Άλλο να τους το λες και άλλο να το βλέπουν μόνοι τους. Το βλέπουν μόνοι τους και βοηθάει σε όλα. Άρα, σαν μικρά παιδιά, να παραλύσω λίγο την ατάκα των παιδιών που είπατε, που λένε ποιος Μέση, λένε πια Χαβάη. Πια. Ναι, ακριβώς. Ακριβώς. Μπράβο, έτσι. Άρα, το να είσαι Έλληνας είναι κάτι ξεχωριστό, και ειδικά όταν ζεις εκτός Ελλάδας. Γιατί είσαι και δύο φορές Έλληνας, το λέμε, αλλά. Ναι. Καλά, μπορεί να το λέμε κάποιες φορές πάνω στο λόγο, αλλά είναι πραγματικότητα αυτό. Ναι, φυσικά έχουμε και παιδάκια από τα οποία είναι Έλληνες που έχουν έρθει στο κάμπ εδώ. Και τα παιδάκια αυτά έρχονται κάθε χρόνο στην Ελλάδα. Οι γονείς τους έχουν κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά φυσικά με αυτά τα παιδάκια και έρχονται. Συμπαραστέκονται στην Ακαδημία μας και τους ευχαριστούμε γι' αυτό, όχι μόνο τους Έλληνες, όλους αυτούς που έχουν έρθει εδώ στα camps μαζί μας και όλους αυτούς που συμπαραστέκονται στην Ακαδημία στο Σικάγο, γιατί νομίζω για να ή σαν Έλληνας ή σαν μην Έλληνας να φέρνεις τα παιδιά σου και να τα φέρνεις τόσο μακριά
στη χώρα, ας πούμε, που ακούς μερικά πράγματα, όπως είπαμε, και να συμπαραστέκεσαι, είναι κάτι, νομίζω, το αξιόλογο και κάτι το οποίο πρέπει να τους ευχαριστήσουμε, να το ξέρουν και οι ίδιοι, ότι όταν κάνεις κάτι πρέπει να το κάνεις μαζί και, όπως λέμε, όταν γίνεσαι μια γουραθιά είσαι πιο δυνατός. Και έτσι με αυτούς γίνεται το ίδιο και με αυτούς. Θα μου πείτε τώρα με μία λέξη για εσάς τι σημαίνει Ολυμπιακός. Θα σου το πω στα... Όχι, θα σου το πω. Ξέρεις, προσπαθώ να βρω την ελληνική λέξη. Για μένα ο Ολυμπιακός είναι, θα σου το πω στα αγγλικά τώρα, passion. Εντάξει, passion είναι ο Ολυμπιακός. Πήρες γεννήθηκα... τη λέξη από το στόμα μου. Είναι passion ο Ολυμπιακός. Είναι κάτι που δεν μπορώ να... Ίσως δεν μπορώ να το περιγράψω, έτσι. Πολλά συναισθήματα, αλλά πιο πολύ είναι το passion. Να σας πω εγώ, γιατί το ζούμε καθημερινά. Είναι η καθημερινότητά μας. Όχι μόνο σαν που έχουμε την Ακαδημία στο Σικάγο, αλλά είναι κάτι που ζούμε από το πρωί ως το βράδυ. Θα κοιτάξουμε ποδόσφαιρο, θα κάνουμε συζητήσεις. Και όχι μόνο εμείς οι δύο, αλλά και τα παιδιά μας. Τα έχουμε στείλει ελληνικό σχολείο, όπως όλη η ομογένεια, στην εκκλησία. Δηλαδή, η Ελλάδα είναι κοντά μας πάντοτε και στην καρδιά μας, αλλά και στην καθημερινότητα, στη ρουτίνα μας. Άρα, ο Ολυμπιακός μπορεί να σημαίνει και η Ελλάδα, έτσι, σε εσάς, στο Σικάγο, στους Έλληνες του εξωτερικού. Ναι, μπορούμε να το πούμε έτσι, ότι είναι ναι. Για μας είναι Ελλάδα. Είναι ο τρόπος μας, όπως είπαμε, έτσι, γιατί κάνουμε πολλά με τον Ολυμπιακό. Είναι μεγάλο μέρος της ζωής μας και αυτό είναι που μας συνδέει με Ελλάδα. Έτσι, ήρθαμε στην Ελλάδα τώρα. Ήρθαμε στον Ολυμπιακό να δουλέψουμε την πρώτη εβδομάδα και μετά θα γίνουν τα υπόλοιπα. Αλλά ο Ολυμπιακός ήταν κάτι που μας έφερε στην Ελλάδα και από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα γίνονται. Και τα παιδιά μας, εδώ που πήγε έτσι, να μην ξεχάσουμε και τα παιδιά μας, γιατί είναι και αυτοί εδώ στον Ολυμπιακό τώρα. Ναι, βοηθάνε, είναι εθελοντές εδώ και έχουν βοηθήσει ειδικά ο Χρήστος ο μεγαλύτερος. Έχει έρθει από πέρσι εδώ και βοηθάει με τα camps. Και τώρα έχει έρθει και ο μικρότερος ο Παναγιώτης, που βοηθάνε και αυτοί σαν εθελοντές και είναι εδώ στα camps. Και είναι κάτι το οποίο το κάνουμε για να τους δείξουμε, όχι μόνο επειδή αγαπάνε το ποδόσφαιρο, αγαπάνε τον Ολυμπιακό, αλλά πάλι ότι πάω πάλι στο θέμα ότι πρέπει να βοηθάμε κάποιον όταν είναι στην ώρα ανάγκης, όταν είναι, όχι το Ολυμπιακός έχει ανάγκη, αλλά λέω πιο πολύ από τα παιδιά να μάθουν αυτό, αυτά τα ήθη που πρέπει να έχουν, πρέπει να τα ξέρουν όλα. Και πρέπει δηλαδή να τους πρόχνεις μερικές φορές να τα καταλαβαίνουν. Μέσα στο ποδόσφαιρο είναι η ομάδα, αλλά εμείς είμαστε η εξωτερική ομάδα που δεν παίζουμε την μπάλα, αλλά παίζουμε μπάλα με άλλο τρόπο και είμαστε μια ομάδα σε κάθε σημείο. Είναι αυτός ο ρόλος μέσα, ο ξεχωριστός ρόλος του εθελοντή, Ναι. Πρέπει τα παιδιά, πρέπει και φυσικά και εμείς οι ίδιοι, έχουμε μεγαλώσει έτσι στην Αμερική, ότι πρέπει να γινόμαστε εθελοντές, πρέπει να βοηθάμε, πρέπει να κάνουμε όλα αυτά τα πράγματα, γι' αυτό ήταν ένας λόγος. Και αυτό είναι το πνεύμα του Ολυμπιακού, μια ομάδα. Θέλετε κάτι άλλο τώρα να πείτε, σαν κλείσιμο? Εγώ προσωπικά θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Παύλου, τον κύριο Νάνου, τον κύριο Αντώνη που κάθεται εκεί. Μας έχουν βοηθήσει πάρα πολύ, τον Ολυμπιακό, για όλα αυτά που έχουν κάνει, όχι μόνο για μας, για την Ακαδημία, για όλους. Και μας δίνουν τη δυνατότητα να μπορέσουμε να το πάρουμε αυτό και να το πάμε πίσω στην Αμερική. Είναι κάτι το τρομερό, είναι μεγάλο έργο αυτό και χρειάζεται τη συμπαράστασή τους και σας ευχαριστούμε. Και εγώ εκ μέρους όλης της Ακαδημίας και των γονέων λέω Go Ολυμπιακός!